δώσαμε στους εκπροσώπους της Fraport. Νομίζω το έχετε πάρει όλοι. Αλλά από την, γιατί, το σύνομιση της κουβέντας, νομίζω ότι εμείς θέσαμε τα θέματα όλα και μάλιστα σε κοινή γραμμή όλοι οι φορείς του νομού. Αν υπάρχουν φορείς που συνεργάζονται και συνομιλούν πίσω από τις πλάτες, δεν το γνωρίζω. Αυτό που ήθελα σήμερα να γίνει στη συνάντηση αυτή είναι καταρχήν χωρίς αστυνομία, διότι δεν είχαμε να κρύψουμε τίποτα. Δεύτερον, ήθελα να είναι παρόντα τα μέσα ενημέρωσης, ώστε καθένας να απολογηθεί δημόσια για τις σκέψεις του και τις προτάσεις του για την πύλη εισόδου των Χανίων, δημόσια και όχι στα παρακάτουνα, όπως λέω, για να πω και μια λέξη που σας αρέσει να την λέω τακτικά. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν παραγωγική συζήτηση. Θέλω να πω ότι μας άκουσαν με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό λίγο με εντυπωσίασε. Και μάλιστα στο τέλος, σε κάποιες δύο λέξεις στα γερμανικά που είπαμε, μου υποσχέθηκε ο διευθυντής της Fraport Greece ότι όλα αυτά που είπαμε θα τα βάλουμε σε μια σειρά και σιγά σιγά θα τα υλοποιήσουμε. Εγώ θέλω να είμαι, παρότι ήμουν αρνητικός μέχρι σήμερα, θέλω από σήμερα να πάψω να είμαι αρνητικός και να είμαι θετικός περιμένοντας. Ζήτησα να μας απαντήσουν γραπτά στο κείμενο για να έχουμε ένα γραπτό κείμενο, γιατί αυτά μένουν και όχι τα επιαπτερόντα. Ελπίζω να έχουμε σύντομα μια απάντηση φορείς στο κείμενο που παραδώσαμε και με αυτό να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Τα ερωτήματα τα μεγάλα είναι δυο που θέσαμε και θέλουμε απάντηση. Θα έχουμε 12 μήνες τουρισμού και αφήξεις στο αεροδρόμιο των Χανίων, ναι ή όχι. Και το δεύτερο είναι τι δρόμο θα ακολουθήσουν και τι πολιτική, ούτως ώστε χαμηλού κόστους εταιρείες να έρθουν στα Χανιά, όχι ονομάζοντας μια, δεν έχουμε ερωτευτεί καμιά. Αυτό όμως που ζήσαμε, την αναπτυξιακή πορεία που είχε δρόμο στα τελευταία χρόνια και που έπαιξε τεράστιο ρόλο η χαμηλού κόστους εταιρείες με βάση στα Χανιά, αυτό το νομίζω, αν αυτό μπορεί να γίνει. Αυτά τα ερωτήματα και ελπίζω να έχουμε γραπτές απαντήσεις.